σελίς 576, το ψαλμόρο ΚΕ. Σελίς 576, ψαλμός ρο ΚΕ. Σελίς 576, ψαλμός ρο ΚΕ. Υπεπιθώτε σε επικύριον, είναι ως το όρος Ιών, το οποίον δε θέλεις αλευθεί, στον αιώνα διαμένει. Καθώς η Ιερουσαλήμ κυκλώνεται επί των ωραίων, υπό των ωραίων, ούτως ο Κύριος κυκλώνει τον λαόν αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Διότι δε θέλει διαμένει η ράβδος της ασεβίας επί των κλήρων των δικαίων, για να μη εκτείνωσιν η δίκαιη τασχήρας αυτών εις την ανομίαν. Αγαθοποίησον, Κύριε, τους άγαθους και τους ευθύς την καρδίαν, τους δε εκκλίνοντας εις τα σχολιάς οδούς αυτών, ο Κύριος θέλει απαγάγει αυτούς μετά των εργαζομένων την ανομίαν. Ειρήνη επί τον Ισραήλ. Το θέλημα του Θεού είναι η ειρήνη επάνω σε κάθε έναν που αποτελεί άνθρωπο του Θεού. Ειρήνη στην καρδιά μας, ειρήνη στη ζωή μας, ειρήνη στην οικογένειά μας, ειρήνη στην εκκλησία, ειρήνη στην εισοδό μας και ειρήνη στην εξοδό μας. Γιατί είναι ο Θεός της ειρήνης. Και εν ειρήνη αποκαλύπτεται η δύναμη του Θεού. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, πριν φύγει, είπε «Ειρήνη αφήνω εις εσάς, ειρήνη την δική μου δίνω εις εσάς». Όχι καθώς ο κόσμος δίδει, εγώ τη δική μου ειρήνη σας δίνω. Γι' αυτό το λόγο ας μην ταράσετε η καρδιά σας μηδέας δειλιά. Η ειρήνη που αφήνει ο Θεός στην καρδιά μας, στη ζωή μας, στην εκκλησία, στην οικογένειά μας, έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε ταραχή και να μην έχουμε φόβο. Ο χριστιανός είναι και πρέπει να είναι όχι μόνο ευλογημένος, αλλά και ευτυχισμένος, χαρούμενος. Όχι ότι δεν θα υπάρχουν δοκιμασίες, αλλά όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αυτός που πιστεύει, αυτοί που εμπιστεύονται τον Κύριο, είναι όπως είναι το όρος Ιών, εκεί, στην Ιερουσαλήμ, το οποίο δεν σαλεύεται εις τον αιώνα διαμένει. Ασάλευτος, αιώνιος. Και μάλιστα, καθώς η Ιερουσαλήμ κυκλώνεται υπό των ωραίων, ούτω ο Κύριος κυκλώνει τον λαόν αυτού από τώρα και έως του αιώνος του αιώνος. Δεν είναι μόνο ότι είναι αιώνιος και ασάλευτος, πρέπει να είναι, θέλει ο Θεός να είναι, αγωνίζεται ο Θεός να μας κάνει, αλλά είναι και σε απόλυτη ασφάλεια. Η Σιών ήταν ένα φρούριο, ανίκητο και ασφαλές. Και μέσα, και γιατί ήταν, γιατί εκεί υπήρχε ιδιαίτερη προστασία του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται το Θεό, απολαμβάνει και την προστασία του Θεού και την απεριόριστη ασφάλεια. Δεν λέει ότι δεν θα δοκιμαστείς, αντιθέτως, τι λέει? Δεν διαμένει ράβδος της ασεβίας επί των κλήρων των δικαίων, πάντοτε δεν διαμένει. Μπορεί να περάσει η δοκιμασία, μπορεί να περάσει ο νηδισμός, μπορεί να περάσει η ταλαιπωρία, από πουδήποτε και αν προέρχεται αυτό, αλλά ο Θεός φέρνει μετά και πάλι την ειρήνη Του. Γιατί ξέρει ότι ο άνθρωπος από την υπερβάλλουσα λύπη μπορεί να καταποθεί υπό του διαβόλου. Δεν βάζει λύπη πιο πολύ από αυτή που αντέχουμε. Δεν φέρνει δοκιμασίες, ταλαιπωρίες πιο πολύ ώστε να κινδυνεύουμε από την υπερβάλλουσα λύπη να μας καταπιεί ο διάβολος. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας
το επιτρέπει προς το αγαθόν, για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν, ώστε να απολαμβάνουμε πιο έντονα την παρουσία του Θεού και την ασφάλεια του Θεού. Μέσα στους καιρούς τους κακούς ο Θεός προβλέπει αγαθόν. Μάλιστα μας βεβαιώνει ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, οι οποίοι όμως είναι προγνωρισμένοι από το Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός τους εκάλεσε, τους εδικαίωσε και τους εδόξασε. Το μεγάλο μυστικό της ειρήνης είναι η πίστης, η εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Πολλές φορές θα έρθουν δυσκολίες, αλλά ο άνθρωπος του Θεού εμπιστεύεται Αυτόν. Ξέρει ότι από όλα αυτά θα τον ελευθερώσει Αυτός που τον ελευθέρωσε μέχρι τώρα και θα συνεχίζει να τον ελευθερώνει. Προσέχει βέβαια όχι μόνο να μην χάσει την πίστη του, αλλά μην τυχόν και η πίστη του νεκρωθεί, γιατί η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Για να αποδεικνύεται η πίστη που δικαιώνει τον άνθρωπο, πρέπει να έχει έργα ο άνθρωπος, έργα πίστεως. Πρέπει να έχει προσευχή πίστεως. Πρέπει να έχει σκέψεις πίστεως, διαλογισμούς πίστεως. Η καρδιά φέρνει διαλογισμούς απιστίας. Ο κόσμος φέρνει διαλογισμούς απιστίας. Ο διάβολος με τα βέλη του τα πεπειρωμένα φέρνει απιστία. Ο αγώνας τον οποίο αγωνίζεται ο χριστιανός είναι να διατηρεί την πίστη του. Να διατηρήσει την πίστη του. Η διατήρηση της πίστης ο Θεός την έχει προσδιορισμένη να εξαρτάται από μας. Και η πίστη, λέει, έρχεται εξ ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ενέμενον κάθε μέραν στη διδαχή των Αποστόλων. Όχι να διαβάζω, να μελετάω απαραίτητος, αλλά αυτό είναι για αύξηση της προκοπής μου. Για αύξηση της πίστης μου είναι να ακούω το Λόγο του Θεού, έτσι όπως έρχεται από τις διακονίες που βάζει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Γιατί ο Λόγος του Θεού, καθώς ακούγεται μέσα στην Εκκλησία, φέρνει καταρτισμό καταρχάς στον άνθρωπο, ώστε καταρτίζεται, αυξάνεται, μορφώνεται, αυξάνεται σε επίγνωση, σε γνώση, σε αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που αυξάνει την πίστη κατά το έργο της διακονίας του Χριστού. Και τέλος, καθιστά τον άνθρωπο στερεό και αμετακίνητο, για να μην επηρεάζεται με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Εάν χάσει ο άνθρωπος την πίστη του, ή αν νεκρωθεί η πίστη του από έλλειψη έργων, ο άνθρωπος αυτός πια χάνει και την προστασία του Θεού, χάνει και την ασφάλεια, ιδιαίτερος όμως χάνει την ειρήνη του Θεού. Έρχεται ταραχή, φόβος, δειλία στην καρδιά του ανθρώπου. Η πίστη είναι λοιπόν πρωταρχικό θεμέλιο, θα έλεγα, σκαλοπάτι για να πλησιάζει ο άνθρωπος στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος το ομολογεί. Τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην, τον δρόμο ετελείωσα και το τρίτο έργο στη ζωή μου είναι ότι διατήρησα εγώ την πίστη μου. Εγώ διατήρησα την πίστη μου. Αν ευπίστεως, κανείς δεν ευαρέστη το Θεό. Και χωρίς πίστη δεν υπάρχει ειρήνη. Η ειρήνη του Θεού, η οποία αληθώς φέρνει την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Προϋπόθεσης λοιπόν
για την πορεία του χριστιανού είναι όχι η πίστης, η διατήρηση της πίστης που ανήκει σε μας. Και η διατήρηση της πίστης και η αύξηση της πίστης ανήκει σε μας και έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν θέλει να προσφέρει μόνο ασφάλεια, αλλά ενδιαφέρεται να αγαθοποιήσει τον άνθρωπο, να πράττει αγαθά στη ζωή του ο Θεός και ο άνθρωπος να πράττει αγαθά στη ζωή του εις δόξαν του Θεού. Η πίστη είναι το θεμέλιο, αλλά πάνω σε αυτό το θεμέλιο ο άνθρωπος εξητεί και εργάζεται την αγαθοποιία του Θεού, το καλό έργο. Για φανταστείτε, αδερφοί, ο Θεός με τα βεβαιότητος να εργάζεται στη ζωή σου καλό έργο. Σε όλα όμως, σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής σου, να εργάζεται καλό έργο ο Θεός. Και ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού να εργάζεται καλών έργων. Αυτός είναι ο άνθρωπος τον οποίον ευαρεστείται ο Θεός. Πιστός, αλλά ταυτόχρονα αγαθός και ευθύς στους αγαθούς, και αυτό είναι το μήνυμά μας σήμερα, και στους ευθύς είναι που ο Θεός εργάζεται αγαθών έργων. Αγαθός σημαίνει όχι πονηρός, καμία πονηριά, ούτε στο ελάχιστο πονηριά. Καμία υστεροβουλία, καμία υποκρισία, καμία δεύτερη τρίτη σκέψη. Με αγαθοσύνη ενώπιον του Θεού, με αγαθοσύνη ενώπιον των ανθρώπων, με αγαθοσύνη μέσα στην οικογένεια, με αγαθοσύνη στη δουλειά, με αγαθοσύνη στη ζωή, με αγαθοσύνη στην εκκλησία, με αγαθοσύνη παντού. Ο αγαθός άνθρωπος που δεν πονηρεύεται. Δεν αγανακτεί, δεν πικραίνεται. Κι αν καμιά φορά έρθει η αγανάκτηση, πονηριά, σκέψεις, πίκρα στην καρδιά του, διαπίστεως ελευθερώνεται. Διαπίστεως τακτοποιείται. Αλλά όχι μόνο ο αγαθός, και ο ευθύς, ο ειλικρινής στην καρδιά. Χαρακτηριστικά, αδερφοί, που χάριν των οποίων ο Θεός δοξάζεται και ο άνθρωπος καρποφορεί. Ειλικρίνεια, καθαρή καρδιά, καρδιά κατά την καρδία του Θεού. Δύο χαρακτηριστικά τα οποία ο Θεός τα χαρίζει, αλλά σε αυτούς που το εξητούνε. Δύο χαρακτηριστικά που εμείς τα επιθυμούμε και ο Θεός μας διαμορφώνει, μας εκπαιδεύει, μας καθιστά. Προϋπόθεση η πίστης. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, την οποία εργαζόμεθα ακούοντας το Λόγο του Θεού συνεχώς. Και στη συνέχεια χρήσιμος. Ένας σύζυγος που είναι πραγματικά χρήσιμος, γιατί είναι αγαθός. Δεν πονηρεύεται, δεν πικραίνεται, δεν αγανακτεί, δεν φωνάζει, δεν θυμώνει, και ειλικρινής. Επιστολή γυνοσκομένη και αναγυνοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων. Δεν έχει κρυφή πλευρά, ούτε μπροστά στη γυναίκα του, ούτε μπροστά στα παιδιά του, ούτε μπροστά στην εκκλησία, ιδιαιτέρως ούτε μπροστά στο Θεό. Είναι φανερός, είναι καθαρός ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορεί ο Χριστός να συνεργαστεί. Μπορεί να κάνει μεγαλεία ο Θεός, μπορεί να αλλάξει καταστάσεις, μπορεί να αλλάξει συνθήκες, μπορεί να μετατρέψει
το κακόν σε αγαθόν, το λάθος σε σωστό, το ψέμα σε αλήθεια. Μπορεί να δημιουργήσει νέα πράγματα ο πιστός που έχει την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά του, επειδή έχει έργα πίστεως και που είναι όμως αγαθός, απονήρευτος και ειλικρινής, ευθύς κατά την καρδιά, έχει δηλαδή την καρδιά του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι τους οποίους χρησιμοποίησε ο Θεός μέσα στη γραφή έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά: αγαθοσύνη και ειλικρίνεια, αγαθοσύνη και καθαρότητα. Είναι αυτός για τον οποίον έκραξε ο Θεός: Εύρον, επιτέλους, άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα πράττει πάντα τα θελήματά μου. Και αυτόν τον άντρα, τον αγαθό, τον ειλικρινή, τον κατακόρον κυνηγημένο, που ποτέ όμως δεν αγανάκτησε, δεν θύμωσε και δεν άπλωσε το χέρι του εκεί που δεν έπρεπε, που δεν αγωνίστηκε εναντίον των εχθρών του, αλλά όταν έβλεπε το κακό έφευγε και όταν έβλεπε το αγαθό προσκολάτο. Ο Δαβίδ, γι' αυτό και ο Ιησούς είναι ο Υιός του Δαβίδ. Τέτοιον άνθρωπο ψάχνει, έψαχνε ο Θεός πάντοτε, έναν τέτοιον άνθρωπο ψάχνει ο Θεός και σήμερα. Ένας άνθρωπος είναι αρκετός. Σκεφτείτε όταν είμαστε όλοι έτσι. Να λοιπόν μια ωραία προσευχή. Να το πω. Λέω: Κύριε, κάνε με έτσι. Και δεν αισθάνθηκα ότι μ' άκουσε ο Θεός. Και ξαναλέω: Κύριε, πόσο θα ήθελα να είμαι έτσι. Πάλι δεν αισθάνθηκα ότι τ' άκουσε ο Θεός. Λέω: Κύριε, δεν μ' ακούς. Ξέρω ότι κάτι δεν πάει καλά στην προσευχή μου. Γιατί όταν δεν ζητάμε κατά το θέλημά του, δεν μας ακούει. Όταν ζητάμε κατά το θέλημά του, μας ακούει. Λέω τώρα: τι δεν έκανα καλά. Τι δεν έκανα καλά. Και έρχεται στο μυαλό μου το εδάφιο. Πιστεύω ο Θεός το έστειλε. Μη ζητάς τα δικά σου μόνο και τα των άλλων. Αλλά λέω: Κύριε, κάν τους άλλους έτσι και εμένα. Και μ' άκουσε ο Θεός. Μ' άκουσε ο Θεός. Κάνε όλη την εκκλησία έτσι και ανάμεσα σε αυτούς και εμένα, και με ξανάκουσε ο Θεός. Αδερφοί, να ζητήσουμε να μας κάνει όλους ο Θεός. Για φανταστείτε μια εκκλησία που όλοι έχουν την ειρήνη του Θεού στην καρδιά τους, την κέρδισαν με την πίστη τους και τα έργα της πίστης τους, και οι οποίοι λένε: Κύριε, σε παρακαλώ, χάρισέ μου, χάρισέ μας, χάρισέ τους. Πάλι το λάθος το έκανα, το χάρισέ μου. Χάρισέ τους και σε μένα αγαθοσύνη και ειλικρίνεια για να δοξαστείς ανάμεσά μας. Αμήν.